Ευεξία. Να ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι του ιατρικού λέιζερ. Τι ακριβώς είναι αυτό και σε ποιους απευθύνεται? Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά λέιζερ. Το ιατρικό λέιζερ είναι κανονικά το fractional λέιζερ. Αυτό το οποίο μπορεί και εισχωρεί σε καθορισμένα βάθη του δέρματος και κάνει μια ελεγχόμενη καταστροφή και προσδοκούμε να γίνει μια ανάπλαση των ιστών ώστε να βγει ένας καινούργιος ιστός πολύ πιο αναζωογονημένος, πιο ανανεωμένος. Το άλλο το λέιζερ που έχουμε στην αισθητική ιατρική είναι το της αποτρίχωσης. Το λέιζερ αποτρίχωσης είναι ένα μηχάνημα το οποίο βοηθάει σε σχέση με τα παλιότερα μοντέλα, τα IPL, πολύ περισσότερο και με πιο μεγαλύτερη διάρκεια την αποτρίχωση. Έτσι. Τώρα υπάρχουν και άλλα λέιζερ τα οποία είναι χειρουργικά λέιζερ και τα οποία βοηθάνε στο να αφαιρέσεις κάποιο σπήλο, να κάνεις κάποια δερματική πάθηση, να την εξομαλύνεις. Αυτά είναι τα χειρουργικά όμως, τα λέιζερ, τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό και στην αισθητική ιατρική. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στο κομμάτι του Botox, που νομίζω ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου πληθυσμού που μας ακούει και όχι μόνο θα πω εγώ, γιατί πλέον και οι άντρες μπαίνουν για τα καλά σας. Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, το Botox είναι η πιο διαδεδομένη, πιο δημοφιλής ιατρική επέμβαση. Αισθητική ιατρική επέμβαση. Ουσιαστικά τι κάνει το Botox? Αδρανοποιεί κάποιους μυς και έτσι δεν ρητιδώνει το δέρμα μας και όταν προλάβεις τη ρητίδωση δεν κάνεις ποτέ ρητίδες. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος έγκαιρα ώστε να ξεσυνηθίσει να χρησιμοποιεί τους μυς της έκφρασης είτε στο μέτωπο είτε στα μάτια είτε στο μεσόφριο ώστε να μπορέσει να έχει μια πολύ ωραία επιδερμίδα και να μην έχει τις ρητίδες ανεπιθύμητες. Από ποιες ηλικίες ξεκινάει το Botox ή πρέπει να ξεκινήσει το Botox? Από τότε που θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα. Όταν δούμε ότι κάποιος ρητιδώνεται πάρα πολύ, έστω και σε μικρή ηλικία και 20 και 25 χρονών, αν υπάρχει πρόβλημα στο πρόσωπο με τη ρητίδωσή του, με έντονη ρητίδωση, πρέπει να το προλάβουμε. Πιο συνηθισμένη ηλικία πάντως είναι 30 και μετά τα 30. Το θέμα είναι ότι το Botox όταν το ξεκινήσεις νωρίς, μετά μπορείς σιγά σιγά να το αραιώσεις, γιατί όταν ξεσυνηθίσεις να χρησιμοποιείς αυτούς τους μυς, μετά σταματάει και να ρητιδώνει το δέρμα. Ιαλουρονικό. Ναι, το ιαλουρονικό ουσιαστικά χρησιμοποιείται για το γέμισμα. Λέγονται filler τα ιαλουρονικά. Ουσιαστικά είναι γέμισμα των ρητίδων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ρητίδες όχι έκφρασης, όπως είναι το Botox, όπως είναι στο μέτωπο, σε ρητίδες οι οποίες είναι πολύ βαθιές, π.χ. στις ρινοπαριακές. Έτσι, αλλά μπορείς να γεμίσεις και οποιαδήποτε άλλη ρητίδα θέλεις, είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα. Τα νήματα ουσιαστικά αντικαθιστούν το lifting, το χειρουργικό lifting, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά βάζεις μέσα στο δέρμα κάποια νηματάκια, τα οποία είναι χειρουργικά νήματα, αυτά που χρησιμοποιούμε στην χειρουργική, στα εσωτερικά ράματα, τα οποία έχουν ακανθάκια ή έχουν κόνους και τα οποία γατζώνουν το δέρμα και το σηκώνουν. Αυτή είναι η λογική του και το χρησιμοποιούμε για να ανορθώσουμε λίγο το δέρμα το οποίο έχει πέσει λόγω της βαρύτητας. Τα νήματα πέρα από το πρόσωπο όμως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στο σώμα. Και στο σώμα, σωστά. Να ξέρετε ότι κυρίως οι γυναίκες που μετά τις γέννες έχουν χαλαρό το δέρμα, εκεί πέρα βοηθάει πάρα πολύ το νήμα γιατί έρχεται και ανορθώνει λίγο και επίσης το νήμα έχει και μια ιδιότητα πάρα πολύ σημαντική που κάνει κολαγογένεση. Οπότε έρχεται και το δέρμα γίνεται φυσιολογικό. Και ανορθώνεται και γίνεται πιο φυσιολογικό δέρμα. Ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων είναι και η μεσοθεραπεία. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται. Η μεσοθεραπεία ουσιαστικά είναι η εισχώρηση διαφόρων ουσιών μέσα στο μεσόδερμα, κάτω από το δέρμα, δηλαδή κάτω από την επιδερμίδα. Αυτό ξέρετε ότι υπάρχει μια μεσοθεραπεία που χρησιμοποιούν οι αισθητικοί με διάφορα μέσα, είτε με υπέρηχους, είτε με needling, είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς στην αισθητική ιατρική είναι η μεσοθεραπεία η ενέσιμη, που
παρακάμπτουμε το δέρμα και βάζουμε τα υλικά αυτά, τα θρεπτικά υλικά, είτε τα ανορθωτικά υλικά, τα βάζουμε κάτω ακριβώς από την επιδερμίδα. Σίγουρα έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεσοθεραπείες που χρησιμοποιούν οι αισθητικοί, αλλά ο συνδυασμός και των δύο είναι το πιο σημαντικό, γιατί πρέπει να φροντίσουμε και την επιδερμίδα μας και το δέρμα που είναι κάτω από την επιδερμίδα. Να περάσουμε τώρα στο PRP. Το PRP είναι και αυτό μια μεσοθεραπεία, η οποία όμως χρησιμοποιούμε αντί για διάφορα υλικά, χρησιμοποιούμε το ίδιο μας το αίμα. Παίρνουμε το αίμα μας, το φυγοκεντρούμε, παίρνουμε μόνο το πλάσμα μαζί με, με τα αιμοπετάλια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά υλικά για την αναζωογόνηση του δέρματος, και προσθέτουμε και κάποιους δυναμοποιητικούς παράγοντες και το εγχύουμε πάλι στα σημεία που εγχύουμε τη μεσοθεραπεία. Αρκετές celebrities το προτιμούν αυτό, ιδιαίτερα στο εξωτερικό το έχουμε δει. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι επειδή είναι δικό μας το αίμα, δεν κάνουμε ούτε αλλεργίες, ούτε το δέχεται πιο εύκολα γενικά ο οργανισμός. Και τέλος έχουμε την βλεφαροπλαστική. Τα μάτια αποτελούν τον καθρέφτη της ψυχής και κυρίως είναι αυτά τα οποία δείχνουν τις περισσότερες φορές την κούραση, την ηλικία. Δείχνουν και την ηλικία και την κούραση και όλα αυτά. Ουσιαστικά μιλάμε για το πλέξερ. Το πλέξερ είναι ένα μηχάνημα το οποίο καίει την επιπολή στη βάδα του δέρματος, αυτή που κρέμεται έτσι, τις περισσότερες φορές στα μάτια, κάτω από τα βλέφαρα, και κλείνει και καλύπτει το καπάκι έτσι, τα βλέφαρα στο μάτι. Αυτό, με το μηχάνημα αυτό εξαχνώνεται η επιπολή στη βάδα του δέρματος, έρχεται και σφίγγει και γλιτώνουμε τη βλεφαροπλαστική, τη χειρουργική. Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολύ λιγότερη ταλαιπωρία σε σχέση με τη χειρουργική, είναι πολύ πιο φτηνή και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν μπορεί κάποια κυρία και κάποιος κύριος και οι νεαρές και οι νεαροί που μας ακούν να έρθουν εδώ και να τα ξεφυλίσουν μαζί σας στο Ευεξία, όπου συστεγάζεστε, να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη συνεργασία. Ναι, υπάρχει μια συνεργασία, συστέγαση και στο ιατρείο και το Ινστιτούτο Αισθητικής, όπου συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις οποιοδήποτε γιατρός, ο καλύτερος γιατρός του κόσμου, να έχει σωστούς συνεργάτες προπαντός στην αισθητική ιατρική, χρειάζεσαι έμπειρους και ικανούς αισθητικούς. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της δικιάς μας. Θεωρώ ότι η Στεφανίδου Δέσποινα έχει πολλά χρόνια εμπειρία, έχει κόσμο που την εμπιστεύεται και την αγαπάει, και τα αποτελέσματα με τη συνεργασία μας είναι πολύ πιο εκτεταμένα και πετυχημένα. Ότι υπάρχει η εμπειρία του Ευεξία, όπου είναι ο ένας πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας όμως είστε εσείς, όπου έχετε χρόνια εμπειρίας, σπουδές ακόμη και στην Ιταλία. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε. Ναι, το μεταπτυχιακό μου είναι στην αισθητική ιατρική στην Ιταλία, στο Καμερίνο της Ιταλίας. Εγώ χρόνια ασχολούμαι με την αισθητική ιατρική, κάνοντας διάφορα σεμινάρια από εδώ και από εκεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι γιατροί που τελειώνουν είτε δερματολογία είτε πλαστική χειρουργική. Αλλά θεωρώ ότι το πτυχίο αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μου έδωσε πολλά εφόδια που δεν τα είχα πάρει τότε με τα σεμινάρια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μου είναι πάνω από 15 χρόνια στην αισθητική ιατρική, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια από τότε που τελείωσα την αισθητική ιατρική, το μεταπτυχιακό, έχω ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη στην αισθητική ιατρική. Και μια τελευταία ερώτηση για όλες τις κυρίες και κυρίους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να κάνουν κάποια επέμβαση μικρή ή μεγάλη στο πρόσωπό τους ή στο σώμα τους, αλλά το φοβούνται. Τι θα τους λέγατε? Η αισθητική ιατρική, όταν γίνεται από έμπειρα άτομα και από επιστήμονες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, είναι πολύ ασφαλής και φυσικά να μην φοβηθούν ποτέ να το κάνουν. Και πάλι σας το ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνεις μια παρέμβαση και μετά να υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει μια βλεφαροπλαστική και μετά θα πρέπει να κάνει όμως και μια αισθητική περιποίηση. Γι' αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του αισθητικού στην αισθητική ιατρική. Δεν είναι μόνο ο γιατρός που ξέρει πολύ καλά το κομμάτι της αισθητικής ιατρικής. Είναι σημαντικό η συνεργασία. Wellness Studio
Ευεξία. Επειδή η εξωτερική ομορφιά είναι εξίσου σημαντική με την εσωτερική, δημιουργήσαμε το Wellness Studio Ευεξία. Γιατροί, αισθητικοί, διαιτολόγοι, personal trainers, εξειδικευμένο προσωπικό που είναι δίπλα σας για να σας καλύψει τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες με βάση τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αισθητικής. Σύσφυξη, κρυολιπόληση, ενίσχυση του μεταβολισμού, αισθητική προσώπου και σώματος, αποτρίχωση με μόνιμα αποτελέσματα, αλλά και μακιγιάς και πακέτο νύφης με τα υψηλότερα στάνταρ. Wellness Studio Ευεξία, στην Καβάλα, Καράνου 27, τηλέφωνο 2510 211 657.